Έχει ήδη ξεκινήσει εδώ και μια μισή ώρα περίπου το δεύτερο Summer School, καλοκαιρινό σχολείο Λούνας. Όπως είπα και προηγουμένως, είναι ένα σχολείο το οποίο έρχονται παιδιά από όλο τον κόσμο σχεδόν. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι έρχονται παιδιά και από την Αμερική, αλλά και από το Hong Kong, δηλαδή από όλο τον κόσμο σχεδόν, ώστε να αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας. Σε πλήρη συνεργασία και ταυτισμένη απόλυτα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Αγώνας, με το Full Europe αλλά και με την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έχουμε διοργανώσει αυτό το Summer School, το οποίο φαντάζομαι ότι πιστεύω ότι θα έχει την απόλυτη επιτυχία που είχε και πέρυσι. Και ακόμη μια φορά το μέλλον της Γούνας πανευρωπαϊκά και παγκόσμια είναι για 2 εβδομάδες περίπου στην Ελλάδα. Φαίνεται να εδραιώνεται μια ιδέα που ξεκίνησε σαν απλή ελπίδα. Το Fair Europe το είδε πάρα πολύ ένθερμα την ιδέα της Ελλάδας, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς. Θα προσπαθήσουμε, και από ό,τι φαίνεται είμαστε πάρα πολύ κοντά, να το κάνουμε κάθε χρόνο. Φέτος η διαφορά είναι ότι έχουμε βάλει πολύ περισσότερες ώρες σε πρακτική, στη Συραφή και στις νέες τεχνοτροφίες της Γούνας, και ανοίξαμε λίγο το εύρος των μαθητών. Έχουμε 2 μαθητές, ένα από Καναδά και Αμερική, έχουμε 2 μαθητές από την Ευρασία, ένα από την Ουκρανία, από τη Ρωσία, και 2 μαθητές από την Ασία, ένα από την Κίνα, από το Χονγκ Κονγκ. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μακάρι να μπορούσαμε να μην είχαμε παραπάνω θέσεις, κάτι που θα το δούμε στο επόμενο Summer School. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο και την Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας για αυτή την πάρα πολύ καλή ιδέα. Από ό,τι φαίνεται βλέπουμε το μέλλον της Γούνας σε νέες βάσεις. Οι ιδέες και η νέα ενέργεια που φέρουν αυτά τα παιδιά είναι η λύση στο πρόβλημα που είναι σήμερα, που έχει σήμερα η ελληνική οικονομία, το οποίο ίσως να είναι ο γυρασμός του προϊόντος που προσφέρουμε. Από τη μεριά μας, ό,τι σου περνάει από το χέρι μας σαν Fair Europe και Παγκόσμια Ομοσπονδία Γούνας, θα κάνουμε το Summer School κάθε χρόνο να μεγαλώνει και να βρίσκεται στην Ελλάδα. Και γιατί στην Ελλάδα? Γιατί η Ελλάδα είναι το μοναδικό σημείο στην Ευρώπη που μπορεί να συνδυάσει τα πάντα. Παραγωγή πρωτογενού τομέα, μεταποίηση, λιανική πώληση, κατεργασία, επαφή, τα πάντα. Είμαστε το μοναδικό μέρος στην Ευρώπη που έχουμε τα πάντα μέσα σε μισή ώρα δρόμου με τα μάξι. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική δράση που έχει αναλάβει η Ομοσπονδία Ελληνικής Γούνας, η οποία στηρίζει και το ΦΕΤΟΡΟ αλλά και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Γούνας. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στηρίζει τις συγκεκριμένες δράσεις. Είναι μια δράση η οποία είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη του κλάδου της Γούνας. Φέτος, στο δεύτερο Summer School, γίνεται στη σχολή Γουνοβίας που βρίσκεται στην περιοχή του ΑΕΠ της Καστοριάς. Είναι πιο σημαντικό αυτό, έτσι ώστε να δείχνουμε και το χώρο το οποίο επεξεργαζόμαστε και γίνονται για κατεργασία της Γούνας. Η Περιφέρεια θα είναι δίπλα σε αυτή τη δράση και θα στηρίζουμε τις δράσεις. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να καθιερωθεί αυτή η δράση και να συνεχιστεί. Όπως βλέπουμε τώρα, οι μαθητές είναι ακόμη περισσότεροι και από περισσότερες χώρες. Υπάρχει ανάγκη, λέτε, αυτό να γίνει θεσμός, δηλαδή να πραγματοποιείται κάθε χρόνο? Πιστεύω ότι τέτοιες δράσεις, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές, θα πρέπει να επιβεβαιωθούν και να γίνουν θεσμούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας καλωσορίζουμε στην Ελλάδα, στην Καστοριά. We welcome you to Greece, to Castoria. Introduce him by name. Ah, yeah, he's the president of the Hellenic Food Association. Federation. Mr. Κοσμίδης. Σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο Summer School. Είναι το δεύτερο που γίνεται κατά σειρά. Ένα έγινε πέρσι και ένα φέτος. We welcome you to the second Summer School. Το Summer School το διοργανώνουμε μαζί με το Full Europe και σκοπός και στόχος είναι να αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας. So, the Summer School is with the help from Full Europe and we want to show you the possibilities and the goals we have in this area. Θα έχετε τη δυνατότητα αυτό το δεκαήμερο να δείτε σε ακτίνα 30 χιλιόμετρα. You will have the possibilities in the next 10 days in a range from 30 kilometers. Έναν κλάδο κατετοποιημένο. You see all the food businesses and all food, workshops. Ναι, είναι ίσως το μοναδικό σε όλη την Ευρώπη, θα έλεγα, σε όλο τον κόσμο, που σε ακτίνα 30 χιλιόμετρα υπάρχουν τα πάντα, υπάρχουν εκτροφεία, υπάρχουν φινιστήρια, βρυσοδεψία. Okay, it's maybe one of a kind in the world that in 30 kilometers
There are so many businesses around it. And we have everything. We have the food businesses, we have the farms, we have the dineries, all what has to do with work. Δραστηριοποιούνται εδώ πέρα στην περιοχή γύρω στις 3.000 μικρές επιχειρήσεις και 50 μεγάλα εργοστάσια. We have in this area, in these 30 kilometers, more than 3,000 small businesses and more than 50 acres. Γύρω στα 50 μεγάλα εργοστάσια. About 50 big factories. Είναι ίσως, όπως είπα προηγουμένως, είναι το μοναδικό σε όλη την Ευρώπη που σε ένα μικρό, σε ένα μέρος όπως εδώ πέρα στην περιοχή της Άτσα και η Καστοριά παράγεται, εκτρέφεται, παράγεται. So it's unique, probably not only in Europe, as he says, but probably even in the world, that in 30 kilometers, we have everything that has to do with food, from farming to the final product. Παράγεται, γίνεται έτοιμο προϊόν και, και γίνεται και η πώληση. Σας εύχομαι αυτό το δεκαήμερο να είναι αξέχαστο όπως ήταν αξέχαστο και για το προηγούμενο, σαν να σούμε στα προηγούμενα παιδιά. He wishes you to have a wonderful 10 days. You have the best memories from the summer school, as the kids before you. Και όσο είναι από τη διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας, θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά για να τους μην εξέχαστε. And we will do whatever it takes to make you feel happy and learn as much as possible. Ευχαριστώ πολύ, να περάσετε καλά. Thank you very much. Είναι κοντά μας που είναι την περιφερειά της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Ladies and gentlemen, please can we... Pay attention, we are introducing a few more of our admirers and also helpers. So, Kalyutis will do the translating for you. I hope so. So, what? In a Pundamas or in the Pundamas, the Kiss Macedonia, so I felt it was a big The co-director from the prefecture of Western Macedonia, prefecture of Greece. Prefecture. He wants to say a few words. Εμείς να σας καλωσορίσουμε στην περιοχή της Καστοριάς, να σας πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνουμε και εξελίσσεται εδώ πέρα για τον κλάδο της Γκούνας, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή και να σας ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. So he welcomes you to our country as well. Επίσης είναι και ο... That's very important for them that you came. It's very important for the furriers in this area of the planet, let's say like this. He wants to welcome you and he wishes you the best. And yeah, that's all the thing. Και το σημαντικότερο είναι ότι είναι νέοι άνθρωποι και στηριζόμαστε νέους ανθρώπους. It's nice to see young faces, young ages, beautiful people like you. Young, beautiful faces. Yeah. I have to tell the truth. Who may work with us in the future. Και είναι και ο Μίλτος ο Καραβουλάκης, είναι εκπρόσωπος του Food Europe. Δεν χρειάζεται όμως, δεν χρειάζεται. Όχι, περίμενε. Θα τα πεις εσύ, δεν τα πει. Ναι, μόνος. Μόνος. Αυτό πες. It's okay. Let me welcome you on my behalf. My name is Μίλτος Καραβουλάκης. I'm a Food Europe's member of the board. I'm really happy to see new faces again for the second time in Greece. I'd like to say to you, this is a once-in-a-lifetime experience that you're starting today, and you are extremely happy to have great teachers guide you along this great journey of FAIR. For us, FAIR is a piece of art. What you have in your heart, what you have in your mind, you can put it on a coat, you can put it on a dress, you can put it on your shoes, you can put it everywhere. Feel free to inspire, feel free to dig into FAIR. FAIR is the only natural material we have as humans in our hands that we can do everything. Nature gave us FAIR, and we are glad that we can get nature's gift and transform it into something useful, and something beautiful, and something great. I hope I will be with you along the way, and I will ask you on your last day of your experience. I want for every one of you to have one single word of your journey, just to see at
your last day, and I wish you spend a very happy time in Greece and useful. And I hope to see you in the future as farriers, as designers, as everything compared to fair or related to fair. And I want to welcome you, each and everyone, again, and thank you for being here with us. Thank you. Thank you. Thank you very much.